ως της θέλη, ο οποίος ομαλθήν απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτουμε. Αδερφοί μου, το σημερινό Ευαγγέλιο μας δίδει τα κλειδιά του Παραδείσου και η πρώτη λέξη την οποία ακούμε είναι «ως της θέλει». Ενώ ο παντοδύναμος Θεός έχει την δύναμη, δεν εξαναγκάζει. Ενώ είναι παντογνώστης, δεν φέρει βία. Ως της θέλει. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Ως της θέλει. Είναι ελεύθερος, λέει ο Θεός. Εκείνος ο οποίος θέλει να με ακολουθήσει και εκείνος ο οποίος δεν θέλει να με ακολουθήσει. Τούτο δεν θα συμβεί όμως εν τόσο λίγου χρονικού διαστήματος, όταν θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Αυτός θα εξαναγκάσει. Δεν θα αφήσει τον κάθε έναν να κάνει εκλογή. Αυτός θα εξαναγκάσει τους πάντας να τον ακολουθήσουν. Ως της θέλει. Εκείνος ο οποίος θέλει είναι εκείνος ο οποίος θα σωθεί. Εκείνος ο οποίος δεν θέλει είναι εκείνος ο οποίος δεν θα σωθεί. Και είναι το σημείο τούτο πολύ παρήγορο, αδερφοί μου, διότι εάν δεν ακολουθήσουμε τον Χριστό, θα φάμε την αιώνια κόλαση. Θα χορτάσουμε την αιώνια κόλαση. Θα χορτάσουμε το σκοτάδι, το πηχτό. Εκείνος ο οποίος θα ακολουθήσει τον Χριστό, είναι εκείνος ο οποίος θα χορτάσει το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει. Και ο ακολουθώ να μη, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλιέξει το φως της ζωής. Αδερφοί μου, ως της θέλει. Αυτό είναι ένα σημείο της ζωής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ο αληθινός άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος είναι θεοσεβής, είναι άκακος, είναι απονήρευτος, είναι ελεύθερος. Εκείνος ο οποίος θα ακολουθήσει τον Χριστό απέχει παντός πονηρού πράγματος. Ό,τι είναι πονηρό το διώχνει. Ως της θέλει ο πίσω μελθεί. Η αμαρτία πώς γίνεται? Με τη θέληση του ανθρώπου. Εάν δεν θέλεις, αμαρτία δεν γίνεται. Παράδειγμα, έχουμε τον Μπάγκαλον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν στην Αίγυπτο και έπεσε στον αθέμητον έρωτα της Αιγυπτίας και εκείνος έλεγε καθαρά, πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ενώπιον του Θεού μου? Τον εξεβίαζε η Αιγυπτία, η πονηρά γυναίκα. Και εκείνος έλεγε, πώς είναι δυνατόν να κάνω το αμάρτημα τούτο μπροστά στα μάτια του Θεού μου? Και δοξάστη και υψώθη και κυβέρνησε την Αίγυπτο. Εσύ, αδερφέ μου, το κατάλαβες αυτό το σημαντικό σημείο? Εάν δεν θέλεις, δεν γίνεται αμαρτία. Ο διάβολος μπορεί να σε ενοχλεί, μπορεί να σε οδηγεί να πράξεις το κακό. Εάν όμως εσύ δεν θέλεις, δεν γίνεται αμαρτία. Η Εύα εις τον Παράδεισο. Εκεί άνοιξε συζήτηση με τον διάβολο.
δεν την ανάγκασε, της έλεγε πάρε να φάεις. Και εν τέλει, εάν δεν ήθελε, δεν θα είμαι θα έξω από τον παράδεισο αυτή τη στιγμή. Η θέληση όμως, και έτσι έπεσε στην αμαρτία, στην παράβαση, στην παρακοή. Όστις θέλει ο πίσω μου έρθει, εκείνος που θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να ακολουθήσει και τις δικές πράξεις. Ποια είναι η πρώτη? Απαρνησάς το εαυτόν. Τι σημαίνει τούτο, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας? Μα δεν είμαι θα ναός του Θεού, δεν είμαι θα εκκλησία στην οποία μένει μέσα μας ο Θεός. Απαρνησάς το εαυτό, να τον αρνηθείς τον εαυτό σου, λέει. Τούτο το σημείο όμως δέχεται παρερμηνία. Εκείνοι οι οποίοι ενόμισαν ότι θα απαρνηθούν τον εαυτό τους έπεσαν σε μεγάλο σφάλμα και έπεσαν στην κόλαση. Έχουμε τους ιμπτούς οι οποίοι επήραν αυτήν την φράση του Ευαγγελίου να απαρνηθούν τον εαυτό τους. Και τι έγινε? Έτρωγαν σκουλή και από την γη, έμεναν άπλητοι, έμεναν ακτένιστοι, έμεναν ασουλούποτοι δια να σωθούν. Και ο Πάπας έχει και αυτός μια αίρεση με την φράση «απαρνησάς το εαυτόν». Είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε έναν σημείο και δεν ξέρουν τι να πράξουν για να σωθούν. Και τι κάνουν? Μένουν νηστικοί, μένουν άπλητοι, μένουν ψηριώντες, γεμάτοι από ψήρες, παίρνουν μαστίγια και μαστιγώνονται, τρώνε τα σκουλίκια από την γη για να απαρνηθούν τον εαυτόν τους. Δεν είναι τούτο που θέλει ο Θεός. Εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός είναι να απαρνηθείς την αμαρτία, όχι να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Να απαρνηθείς το κακό, να απαρνηθείς αυτό το οποίο σε οδηγεί εις την αιώνιον κόλαση. Και δεν είναι μόνον τούτο. Δεν υπεσχέθη τίποτε άλλο ο Θεός. Δηλαδή δεν υπεσχέθη ρόδα και χαρές. Υπεσχέθη σταυρών. Εκείνος ο οποίος θα με ακολουθήσει, λέγει, πρέπει να σηκώσει ένα σταυρό. Και εκείνος ο οποίος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να πάρει ένα δρόμο ανηφορικών, ένα δρόμο στενών και τεθλιμμένων, ένα δρόμο ο οποίος με τα βίας θα σε φέρει στην αιώνιον χαρά. Εκείνος ο οποίος θα ακολουθήσει τον Χριστό πρέπει να γνωρίζει ότι θα υποφέρει στον κόσμο τούτο. Και εκείνος ο οποίος υποφέρει και δοξάζει τον Θεό είναι εκείνο το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όταν πειρασμής περιπέσεται ποικίλης, λέγει, πάντοτε πρέπει να χαίρεστε, να έχετε χαρά. Όσες θλίψεις και αν πέσουν επάνω σας, πρέπει να έχετε χαρά. Πρέπει να χαίρεστε, λέγει, διότι εγώ είμαι πάντοτε μαζί σας. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτου το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το με. Δεν θα ακολουθήσεις άνθρωπο, δεν θα ακολουθήσεις άγγελο, δεν θα ακολουθήσεις μάρτυρα. Θα ακολουθήσεις τον ίδιο τον Θεό. Και εκείνος τι έκανε? Στον κόσμο τούτον ταπεινώθη έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό για να μας σώσει. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Και εσύ πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος να απαρνηθείς τον αμαρτωλόν εαυτόν σου, να σηκώσεις και το σταυρό σου και να ακολουθήσεις τον Χριστό. Αδερφοί μου, κάποτε ένας πιστός ο οποίος ακολούθησε τον Χριστό
είχε θλίψεις, στενοχωρίας πολλάς, είχε σταυρών βαρύ και έλεγε «Θεέ μου, κουράστηκα, δεν μπορώ να σηκώσω άλλο». Και δεν εδόξαζε τον Θεό, δεν έχερε όπως λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, αλλά ζητούσε να διώξει το σταυρόν τον βαρύ και κοιμήθηκε και ήρθε εις ύπνο και είδε μπροστά του ότι βρίσκεται μέσα σε μία πόλη και γύριζε δεξιά και αριστερά κρατώντας σταυρόν επί των ώμων. Σε μια στιγμή πέφτει σε μία τεραστία αίθουσα η οποία ήταν γεμάτη από σταυρούς, ξύλινους, σιδερένιους, χρυσούς, μάρμαρο, καλάμι, από όλα τα είδη υπήρχαν σταυροί. Και είπε, ευκαιρία είναι να βάλω αυτόν τον βαρύ και να πάρω έναν άλλο. Και μπήκε μέσα στην μεγάλη εκείνη αίθουσα και έπαιρνε τον ένα σταυρό, ήταν βαρύτερος, έπαιρνε τον άλλον, ήταν μικρότερος, έπαιρνε τον άλλον, ήταν πολύ ελαφρύς, έπαιρνε τον άλλον και συνέχιζε μέσα σε εκείνη την τεραστία αίθουσα να ζυγίζει τους σταυρούς για να έβρει αυτόν που ήθελε. Σε μια στιγμή σταμάτησε, έβαλε στον ώμο του ένα σταυρό. Αχ, λέγει, αυτός είναι ο σταυρός τον οποίο πρέπει να πάρω. Τον εκείταξε, τον ξανακοίταξε και ήταν ο σταυρός τον οποίο είχε και πέταξε μέσα σε εκείνους τους σταυρούς για να πάρει άλλον ελαφρύτερον και καλύτερο. Αδερφοί μου, να ευχαριστούμε τον Θεό για τα θλίψεις τα οποία μας επιτρέπει. Να τον ευχαριστούμε ημέραστα και νυχτός, διότι εκείνος μας αγαπά. Και όταν επιτρέψει δοκιμασία, θέλει να μην τον αρνηθούμε. Παιδί μου, εγώ σου επιτρέπω τη δοκιμασία να μην με ξεχάσεις, να μην με αφήσεις, να μην με λησμονήσεις. Και είναι πραγματικό της. Ο προφήτης τι λέγει, Κύριε, εν θλίψεις εμνηστημένς. Μέσα εις τας θλίψεις σε ενθυμούμεθα. Κύριε, μείνε μαζί μας και αξιώσε μας να σηκώσουμε το σταυρό τον οποίον εσύ μας δίδεις με στοργή, με αγάπη, με πατρικό ενδιαφέρον. Μείνε κοντά μας, Κύριε, και μη μας αρνηθείς. Βοήθησέ μας να σηκώσουμε το σταυρό μας, να σε ακολουθήσουμε και να κερδίζουμε την βασιλεία σου, την υπεράνιο, της οποίας ήθελα να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.